Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Απόστολε. Τι θες? Γεια σου, καλά είσαι? Τι θες, λέω? Λοιπόν, θέλω να μου πεις για το Twitter, για το tweet του Τσιτσιπά. Κάνα σχόλιο ή δεν ξέρεις τίποτα? Για τα Χάροτς. Ζητάει να γίνουν Χάροτς. Τα Χάροτς, ναι, δεν κατάλαβα, επειδή είστε βλαχαδερά και δεν έχουμε ένα Χάροτς στην Ελλάδα. Πού είμαστε, πού φτάσαμε χωρίς Χάροτς? Πώς πορευτήκαμε μέχρι τώρα? Μάτα, ρε τρελέ, άκου λίγο σοβαρά. Γιατί αυτός ξέρεις τι είναι. Αυτός είναι η φωτογραφία μας. Όλοι καθόμαστε και πανηγυρίζουμε για τις μαλακίες του. Κάτσε μαλάκα να βλέπεις τένις τώρα, σαν το μαλάκα. Πώς νιώθεις? Να σου πω κάτι, την πρέπει να πείτε. Ότι χρειαζόμαστε σχολεία για μορφωμένους Έλληνες και νοσοκομεία, γιατί κάθε μέρα χάνουμε συνανθρώπους μας. Καλά, εσείς τα λέτε. Οι μαλάκες που τους στηρίζουν είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες? Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερους αντετοκούμπο που έχουν αγωνία αν πεινάνε τα παιδάκια και όχι τσιτσιπάδες που ονειρεύονται Χάροτς. Μπράβο, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Ούτε να φαίνονται ούτε τίποτα. Γιατί αυτός κρέμεται κάτω από τα αρχίδια το χορηγό του και λέει τι λέει, να κάνουμε Χάροτς. Για να έρχονται οι Βαλκάνοι οι πλούσιοι να ξεχρωμανιάζουν στην Ελλάδα. Κάτσε, παρακολούθα τέννις εσύ, μαλάκα. Πού μάθες τένις 2 χρόνια τώρα? Λοιπόν, άντε, γεια. Πάντως που τα λέτε καλά, για φιλιά. Έλα, βρε Αποστόλη, γιατί τόση ώρα και δεν με απαντάς? Συγγνώμη, συγγνώμη, είχα τα σιδέρωτα. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω? Μέχρι τώρα δεν τις πίστευα τις προφητείες ότι εκπληρώνονται όλες, αλλά τώρα με τον Άδωνη και με την κυβέρνηση του... Πάει όλο βανδύ, αν βγουν αληθινές οι προφητείες. Μπράβο! Εδώ οι τρελοί θα μας κυβερνάνε. Γεια! Γεια! Απόστολε! Έλα! Όπως προφήτευσα για σένα ότι θα φτάσεις πολύ ψηλά... Είχα προφητεύσει ότι μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ψοφάμε σαν τα κοτόπουλα. Πολύ καλά πάνε οι προφητείες σου. Και τώρα, αν ανοίξουν αυτοί οι μητσοτακουλέοι εδώ πέρα τα μαγαζιά πριν από τα Χριστούγεννα, Γενάρη και Φλεβάρη, θα είμαστε πάλι σαν τα κοτόπουλα, σαν τις γαλοπούλες, ψόφιες κάτω. Αυτό που το έχεις κάνει εργολαβία την προφητεία, δες το λίγο. Οι σταθμοί του μετρό στο Παρίσι γέμισαν με αφήσεις ελληνικών τοπίων. Νόρια ντεριάν, νοζενερε ντεριάν. Γιατί όμως? Καλούν τον κόσμο να επισκεφτεί τα άγραφα, τα κύθυρα, την Αστυπάλαια και άλλα μέρη πριν να είναι πολύ αργά. Στην Αστυπάλαια, αδερφές μου, κλείστε τώρα. Γιατί το είπε ο άλλος τον Άδωνη? Κλείστε τώρα, γιατί το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κολυμπηθρόξυλο. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ούτε σκαμπό, ναι. Ούτε σκαμπό να κάτσουμε ανάποδα 4 άτομα να χαρούμε. Να επισκεφτούν λοιπόν όλα αυτά τα μέρη πριν καταστραφούν από τα αιωλικά πάρκα. Α, okay, αλλάζει λίγο το πράγμα. Αλλάζει λίγο το πράγμα, ναι. Εμείς εδώ όλα καλά. Μα τα αιωλικά πάρκα δεν καταστρέφουν. Και αν δεν πιστεύεις εμένα, πίστεψε την αδερφή του Κυριάκου, που όταν άρχισε να γίνονται έρευνες στην ActionAid παρετήθηκε και ανέλαβε πρόεδρος της ανάπτυξης αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και της κάμψης των αντιδράσεων και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν... Δεν καταστρέφουν τα αιωλικά πάρκα. Πώς γίνεται να είναι ένας Μητσοτάκης μέσα και να καταστρέφει? Μην το απαντήσεις αυτό, είναι ρητορικό. Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Ρε μαλάκα, το παιδάκι δεν συγχωρέστο. Τον πατέρα του και τη μάνα του τα αφήσανε 15 χρόνια και πήγε στα Ξάρχια και δεν πάτε να τους κρεμάσετε. Μουνάπα να κουμουνιστέ. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επιτρέπονται οι ανήλικοι να πηγαίνουν στα Εξάρχεια. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. 15 χρόνια, 3 ώρα ρε μαλάκα. Τι ήθελε, πείτε μου, τι ήθελε έξω στους δρόμους, τι ήθελε στα Εξάρχια. Εσύ το βρωμοκουμούνι καλά στο σταθμό. Θα σε κάνουν σαπούνι. Μακάρι, μακάρι, ελπίζω βανίλια να μυρίζω ωραία. Βρε στο διάλο μου νόπανο, μιλώ σαν την πιάσουμε σε την άδεια και μιλά στο ράδιο εσύ. Μου νόπανα, κουμουνιστέ, μου νόπανα, μου νόπανα. Αχ, μ' αρέσει να το λες, πες μου κι άλλα γιατί εγώ φτιάχνομαι με αυτά. Φύγιο μεγάλο στην Ομόνια. Με ανάβεις, μ' ακούς. Τι καλό βρήκε. Σε θέλω, σε θέλω. Πού στο διάλο αλυτά μπουρά. Σε θέλω, σε δαγκώσω, να σε δαγκώσω και να με βρίζεις έτσι. Αγαπημένε. Αχ, λάβε που
Αχ, αχ. Την πλατούλα έτσι να σου δαγκώνω, θέλω το σβερκάκι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είσαι κουνούμαλος. Κουνούμαλος. Είσαι. Κουνούμαλος. Ναι. Ανώμαλος προτιμώ. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Όχι, κουνούμαλος είσαι. Φτούσου, ρε. Φτούσου, κουνούμαλε. Γιατί βρίζετε, κύριε? Μα είναι δυνατόν να σε λένε κουνούμαλο? Ποιος με είπε κουνούμαλο? Ξέρω εγώ. Σε κάποια μια αγριά σε είπε κουνούμαλο. Απανάδεκτος να είσαι κουνούμαλος. Νομίζω είπε κουμούναλα. Όχι, ρε. Κουνούμαλος είπε. Όχι, κουμούναλα. Όχι, κουνούμαλος. Μπορεί, είμαι κουνούμαλος. Απανάδεκτος. Φτούσου. Έλα, γορινά. Έλα. 100 νεκροί την ημέρα, λέω. Πες στο Γεωργιάδη, είναι 3.000 νεκροί, 3.200 νεκροί την ημέρα αν ήσουν Αμερική, ή 900 νεκροί την ημέρα μέσα στην Γερμανία, ή 700 νεκροί την ημέρα μέσα στην Γαλλία. Αλλά δεν έχουν τέτοιους αριθμούς εκεί. Για να το γιορτάσουμε λοιπόν αυτή την πρωτιά, αύριο 11 η ώρα, ποδηλατάδα στην Πάρνηθα, μια και κολλάνε οι διαδηλώσεις και δεν μπορούμε να πάμε 6 Δεκέμβρη, θα πάμε αύριο για ποδηλατάδα στην Πάρνηθα 11 το πρωί. Χωρίς μάσκες. Μπορεί να πας και μια ποδηλατάδα μέχρι την Τζαβέλα. Πιο κοντά από την Πάρνηθα είναι. Θα πάμε, αγόρι μου, θα πάμε. Επίσης, μην τυχώς και πας απάνω στην Ακρόπολη, μην πέσει το ρεφερί. Ο Κατσικοπόδαρος έκανε τα εγγένεια, αντί να πάνε τα ανάπηρα παιδιά. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη. Έγινε, να σε καλά. Χαιρετισμούς από την κυρά έχεις. Α, και εμένα, τα φιλιά μου, γεια σου κυρά. Φιλάκια, φιλάκια. Γεια, γεια. Γεια. Αποστολή! Ναι, ναι. Καλημέρα! Γεια! Καλό μήνα! Καλά, θα δούμε τώρα, περίμενε. Και καλή χρονιά, είπαμε, αλλά δεν έκατσε. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω, τι τον έβαλε στο γρουσούσλαμα πρωτομηνιάτικα στην τηλεόραση. Καλημέρα σας! Και δεύτερον. Ποια τηλεόραση, παιδί μου, δεν κάνουμε τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να σου πω, λοιπόν, είσαι η μαμά του Κώστα. Ναι, Αποστολή μου, ναι. Καλά, σε κατάλαβα εγώ. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Πριν από λίγο ο Άδωνης είπε το φετινό καλοκαίρι θα είναι τόσο πολύ καλό, δεν θα υπάρχει ούτε σκαμπό. Αν θέλετε να ακούσετε μια συμβουλή, κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, επειδή εσύ και ο Κώστας έχετε το μέσον και επειδή τώρα αυτή την εποχή ο Κώστας και οι τέσσερις στην οικογένειά του είναι χωρίς δουλειά. Αμάν. Κανόνισε σε ακούνε κάθε μεσημέρι, τώρα μου λέει η μαμά δεν είμαι στη δουλειά, τον ακούμε και τρελαινόμαστε. Σ' αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, λοιπόν σε παρακαλώ βάλε τα μεγάλα μέσα και κανόνισε, όλων οι τσέπες είναι γεμάτες. Ο Κώστας που είναι γιατρός εγώ. Και εσύ θα γινώσουνε και εσύ θα βοηθούσουν. Α, μα την πληρώσω εγώ τώρα. Ναι, εσύ το ξεσήκωσες. Λοιπόν, κανόνισε το φετινό καλοκαίρι, δεν ξέρω πού θα πάει, πού θα τα κανονίσεις. Εσύ βάζω μέσα και γι' αυτό σε πήρα αμέσως. Μην τυχόν και χάσουμε τη σειρά, εντάξει? Αμέ, άκου λέει. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Είδες ρε τι έγινε σε ένα από τα φτηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ στον πύργο με την απόλυση στην κουζίνα? Όχι, δεν το είδα. Τι έγινε αυτό? Λοιπόν, απολύσανε μια γυναίκα και για να μην έχει στοιχεία η γυναίκα, τη φωνάξανε στην κουζίνα η επιθεωρήτρια, το τονίζω, και η διευθύντριά της, η προϊστάμενή της, για να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κάμερες και αυτά. Και είπε η γυναίκα θα φωνάξω από την αστυνομία. Ήταν γενικά, δηλαδή της κάναν τρελό μπούλινγκ. Εγώ εκτός ότι θέλω να σταθώ στο πώς έχουν γαμηθεί τα εργατικά δικαιώματα, τόνισε ότι ήταν η επιθεωρήτρια και οι προϊστάμενοι, τονίζω ότι είναι θηλυκά, γιατί μέσα σε κάποιες σελίδες έτσι αντιφασιστικές, ρε παιδί μου, και έλεγα για τη Θάτσερ και μου λέγανε ότι είναι κακό να βρίζεις την κάθε Θάτσερ για την κάθε Ντόρα, γιατί είναι γυναίκα. Και ότι άμα. Α, καλά. Εκεί φτάσαμε. Ναι. Από όλοι αυτοί λέγανε ότι οι άντρες στο Λίβερπουλ, οι εργάτες και στο Μάντσεστερ και στο Νιούκαστλ που βρίζουν τη Θάτσερ έχουν κουλτούρα βιασμού. Είναι σεξιστές και είναι σεξιστές. Φτάσαμε στο σεξισμό ή όχι ακόμα? Ναι, ρε φίλε, το πάνε. Σεξιστικά γουρούνια με κουλτούρα βιασμού. Και του λέω, εγώ ρε κούκλα μου είμαι δίπλα στη σερβιτόρα, την πολίτρια, τον delivery και τον βεζινά. Δεν είμαι δίπλα στην Τούνη και τη Μενεγάκη γιατί είναι γυναίκες. Μου λένε δεν έχουμε εκτός αυτά. Μα δεν ήμασταν όλοι Τούνη. Πού πήγε αυτό, ήμασταν όλοι Τούνη, θυμάμαι. Ήμασταν όλοι Τούνη και μετά από λίγο οι Τούνη μαζί με την Αλεξανδρά κατηγορούσαν τους εργαζόμενους που παίρνουν 800 ευρώ και μας λέγανε τεμπέληδες και άχρηστους. Απλά θυμάμαι κάποια στιγμή που ενώ ήμασταν όλοι Τούνη, κάπου εμφανίστηκε η Τούνη στην τηλεόραση και έχουν ένα ποτήρι κολονάτο στο στόμα μέχρι μέσα.
στον Αρναούτογλου. Ναι, ρε, από εκεί που ήμασταν όλοι τούρνοι, κάπως απογοητεύτηκα. Έλα, τα ξέρουμε. Λοιπόν, είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που βασανίζεται και αγωνίζεται. Είμαστε δίπλα σε κάθε εργάτρια. Είμαστε δίπλα σε κάθε σερβιτόρα που κάθε μαλάκα πάει και την προκαλεί. Με κάθε κοπέλα μπαίνει μέσα στο τρένο και μπαίνει ο κάθε μαλάκα, είτε Έλληνα, είτε μετανάστη, είτε νέο, είτε γέρο και κάθεται απέναντί τη και την πειράζει. Αλλά όχι με αυτά τα σουργελά. Άντε να το τελειώνουμε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Είμαι ο θεολόγος, ο Βατερέλης από το Μενίδη. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, δεν θα κάνεις τίποτα. Εγώ θα σου πω, μια και ήθελε να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι μετήχανε στο Πολυτεχνείο και η παράταξή του. Θα του πω λοιπόν εγώ από την παράταξή του. Και στο Πολυτεχνείο υπήρχαν πολίτες όλων των πολιτικών παρατάξεων. Επειδή είμαι μέλος. Ότι μετήχαν, μετήχαν τώρα. Ναι, ναι. Αν ήταν αυτοί που πέραν τις αποφάσεις και δίναν τις εντολές ή αν ήταν αυτοί πίσω από τα άρματα, άλλο θέμα. Μετήχαν. Θα σου πω εγώ πώς μετήχανε. Ο Μίτσου, ο Καπελώνης, ο Καμουτσής, ο Κοντζαμάνης, ο Εμμανουγίδης. Παιδιά της παρατάξεως ήταν. Ήταν αυτοί που δολοφονήσαν τον Λαμπράκη. Με έναν τρόπο μετήχαν όμως. Ναι, μετήχανε. Η οργάνωση Καρφίτσα, επειδή σε γοτάζησα, είμαι παλιός. Η οργάνωση Καρφίτσα, παιδί δικό τους ήταν. Ο Βελιδεμίρης που δολοφονήθηκε το 1961, η κυβέρνηση δική του ήταν. Δηλαδή της δεξιάς. Δηλαδή αυτή η δεξιά, πώς δεν συμμετείχε. Και ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός, παιδιά δικά τους ήταν. Από αυτού βγήκανε. Αυτοί ήταν οι στρατοδίκες που δικάζανε τους αυτούς. Λοιπόν, έχουμε να τους πούμε ένα πράγμα: ότι εμείς δεν λυγίσαμε και δεν θα λυγίσουμε. Μπορεί να γεράσαμε, αλλά όμως δίνουμε όρκο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ότι θα είμαστε στο πλευρό του. Και ό,τι και να κάνουν, εμείς και στην πορεία θα περπατήσουμε και όλα αυτά που ψηφίζουν θα τα ανατρέψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι, και εγώ θα φύλαγα το Μητσοτάκη στο στόμα. Θα προτιμούσα το Μητσοτάκη. Ωραία, δεν σε ρώτησε και κάποιος γενικός. Όχι, λέω. Το λες, αλλά δεν σε ρώτησε και κάποιος. Ότι μας νοιάζει. Είδες προχτές τον κύριο Κικίλια που είπε όλα τα ονόματα των γιατρών. Γιατί μίλησα με δύο γιατρούς που είναι στο δημόσιο. Καλή μόνο. Είπε ο Κικίλιας όλα τα ονόματα των ιδιωτικών, των γιατρών που δουλεύουν στον ιδιωτικό εδώ στο Υγείας. Τιμή Σένεγεν. Θα πάνε, λέει, εθελοντές στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πρόσεξε, θα δώσει από τα λεφτά τα δικά μας διπλάσιο μισθό. Και θα πάνε στη Θεσσαλονίκη τώρα που κοντεύει να τελειώσει. Κοντεύει. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι μπόρα την έχουν φάει άλλοι γιατροί, οι δημόσιοι. Και λέω, ποια είναι η ψυχολογία των γιατρών που είναι μέσα νοσοκομεία από τον Μάρτιο, έχουν σώσει πόσο κόσμο, τον κύριο Παπαχελά, τον κύριο Πρεντεντέρη, την κυρία Μαριάννα, τους βγάλανε ζωντανούς από τα νοσοκομεία. Και τώρα θα πάνε οι ιδιωτικοί να πάρουν το διπλάσιο μισθό. Θέλει πουτά να γρυφτεί, κύριε Κικίλια, και η χαρά δεν την αφήνει. Γαμώ τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε έναν δεν έχει νοσηλεύσει. Καπιταλισμός, αγάπη μου, ελεύθερη αγορά. Φυλάκια. Σε ελεύθερη αγορά με τα λεφτά τα δικά μας. Έτσι κάνουν το μάγκα. Τι νόμιζε με τα λεφτά τα δικά τους. Τα λεφτά τα δικά τους είναι για να τα βγατεύουν, όχι να τα χαλάνε. Άιντε μαλάκα. Θέλω κάτι γλυκό. Τα λεφτά τα δικά τους είναι για να τα βγατεύουν, όχι να τα χαλάνε. Άιντε μαλάκα. Κι ας είναι αυτά πάλι. Άιντε μαλάκα. Κι ας είναι αυτά πάλι. Κάτι γλυκό. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μεγάλη Αποστόλη, γεια σου! Γεια μου! Αυτοί οι ματατζίδες χρυσαυγίτες που του παίζουν. Γιατί χρυσαυγίτες, επειδή έχουν ναζιστικά σύμβολα στα κράνη τους. Ακριβώς. Έλα μου, μπορεί να τα παρέλαβαν έτσι, δεν ξέρεις. Το ξέρω, γιατί το παίζουν μάγκες από το ασφαλούς. Κάνουν πλάκα με τα λουλούδια και χαζογελάνε. Αποστόλη, αυτά τα κτίνη πριν πιάσουν βάρδια, πατάνε τα αιματαβωμένα χώματα της ηρωικής Κεσαριανής, το Στάλιγκρατ. Ελλάδος, ντροπή και έσχος. Αποστόλη, δεν ξεχνάμε ότι πλησιάζουν τα γενέθλια του μεγάλου Ιωσήφ Στάλιν. Να φτιάξουμε μια τούρτα. Ό,τι καλύτερο μπορεί να φτιάξεις και τα χαιρετίσματά μου στον Θύμιο το μεγάλο και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα να είσαι πάντα υγιής και δυνατός και μάχημος όπως είσαι. Μάλιστα, να είσαι καλά. Συνέχεια εύχομαι. Δώρο να πάρεις. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Τον Μπαλούρδο θα ήθελα. Εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Θα ήθελα να ενημερώσω τον κύριο Μπαλούρδο και τους συναδέλφους του για το περιστατικό αυτό που έγινε με τα λουλούδια. Ότι... Βεβαίως τα λουλούδια. Καλά τους κάναμε και τα σκοτώσαμε. Ήταν ζωντανά, ήταν αυτά που ήταν ανθρώπους. Δεν δουλεύουν έτσι τα λουλούδια. Δεν είναι γκλοπ. Δεν χτυπάμε τον κόσμο με τα λουλούδια. Α, στο διάλογο. Δεν δουλεύουν έτσι. Όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή, πώς δουλεύουν? Δεν είχε user manual. Εκεί την πατήσαμε. Δεν ξέραμε πώς δουλεύουν. Μα είναι και εκπαιδευμένοι οι αστυνομικοί. Πώς δεν το ξέρουν αυτό? Οι αστυνομικοί δεν παίρνουν. Οι αστυνομικοί έχουν εκπαίδευση όσον αφορά την εκτέλεση του καθήκοντος. Α, μάλιστα. Επίσης,
Να πείτε στο Θήμιο ότι δεν ξέρω αν διαβάσανε τη λέξη εξέργεση στο πανό. Τι διαβάσανε. Καλά, ότι δεν διαβάσανε, δεν διαβάσανε. Δεν ξέρουν αυτό, τι σημαίνει. Αυτό γιατί λογικά οι άνθρωποι είχαν γράψει το λέξη εξέργεση, το είχαν γράψει κανονικά. Δεν το είχαν γράψει με αλφαγιώτα. Σωστό. Το ξέρουνε. Κατάλαβες. Έλα ρε αγάπη μου, σε πήρα γιατί είμαι έξω φρενών. Μόλις άκουσα το. Μπες μέσα ρε παιδάκι μου, θα κρυώσεις. Μόλις άκουσα το Μαυροϊδάκο να λέει ότι ο καημένος αστυνομικούλης που χτύπαγε τα λουλούδια, τα οποία λουλούδια τα πήρε από τα χέρια μιας ασπρομάλας γριάς γυναίκας. Ωραία, τι θες να πάρει από το πάτωμα, τι είναι ο αστυνομικός να παίρνει από το πάτωμα. Αυτός λέει. Γουρούνι, μην απαντήσεις, γουρούνι είναι. Έκανε ένα λάθος λέει και έχει οικογένεια, δεν τη σκέφτεται κανείς την οικογένειά του. Αυτό είπε ο Μαυροϊδάκος μόλις τώρα. Α, το είπε, τέλεια. Η Αποστόλη, σε παρακαλώ. Μιλάτε ρε παιδιά, γιατί πνιγόμαστε, ρε παιδιά. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί, μήπως ήθελε να τα αερίσει τα λουλούδια. Μήπως είχαν μέσα στο σελοφάνι μυρίσει, κάπως, δεν ξέρω. Θα σκάσουνε και θα πεθάνουνε με αυτόν τον καημό. Δεν θα ξεχάσουμε και ό,τι και να κάνουν, εμείς εκεί θα είμαστε. Ένα κακό σπυρί έλεγε. Θα σαν κακό σπυρί. Υπήρχε ένα τραγούδι που το έλεγε αυτό. Στο μάτι τους, κακό σπυρί θα βγαίνω, δεν ξέρω τι είναι. Εκεί θα είμαστε, να σκάνε. Το παλεύουνε να σβήσουν τις μνήμες, αλλά δε, επειδή η δικιά τους είναι χρυσόψαρο, νομίζω. Θα τα καταφέρουν, άστα. Σ' αγαπάω, Αποστόλη. Αχ, έλα, γεια. Ναι. Καλημέρα από το Μόναχο, Μόναχο. Αχ, Μόναχο, Μόναχο. Πόσο μου λείπει το Μόναχο, Μόναχο. Μετά τον Μπάντεν. Αγόρι μου, το ξέρω, αγόρι μου. Έχω και την Άστον Μάρτιν, όταν σε περιμένει. Αχ, η Άστον Μάρτιν, Μάρτιν. Τι να κάνω. Έχω βαλαντώσει το κλάμα. Άστον Μάρτιν και πια στον Τζόρτζ. Άστον Μάρτιν. Ναι, μπράβο αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα ανομαλία. Α, μα είπαμε ήδη μια ανομαλία. Για πάμε παρακάτω. Σα παίρνει και σα βρίζει. Δηλώνω φάντρεση. Δηλαδή, εντάξει, είναι το κάτι άλλο άνθρωπο. Δεν παλεύεται με τίποτα. Ποιο? Ο παππούς ρε που παίρνει και σε βρίζει που λέει μόνο παρά κομμουνιστές και αυτό. Α, ναι, μας ακούει όμως, όλα κι όλα. Εσύ το βρωμοκουμούνι καλά στο σταθμό. Θα σε κάνουνε σαπούνι. Μουνάπανα κομμουνιστέ. Είστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μιλάμε το τι γέλιο έχω ρίξει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν λέγεται. Είναι απίστευτο. Είναι όχι καραγκιόζης, όχι κλόουν. Είναι το κάτι άλλο. Αυτός και Λουκά. Πού είναι ο Λουκά, μωρή? Δεν πειράζει. Βαρεθήκαμε με τη Λουκά. Να έχουμε και κάτι καινούριο. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι ο σύζυγός της, ξέρω εγώ. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω, τα λέμε. Χαίρετε. Γεια σας. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα έχουμε μία επέτειο για το Φίσα, μία για το Γρηγορόπουλο, μία για το Τζακ Κολοκυθόπουλο, όπως τον λέγανε. Δεν ξέρω, και εγώ αυτό με τις επαιτίους. Δηλαδή, θα έχουμε μία για 25η Μαρτίου, μία για 28η, αίμα πια. Μία για 21η Απρίλη. Δηλαδή, τι θα γίνει πια. Για 25η Μαρτίου, 28η. Μια 15 Αύγουστο, μια Χριστούγεννα, μια αίμα πια. Γκώσαμε. Όλο λούφα είναι ο Έλληνας. Πολυτεχνία και τέτοιες βλακίες, αυτά όλα είναι. Βλακίες, δεν χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Βλακίες λέτε τις εθνικές επαιτίους την 25η Μαρτίου? Όχι, 25η. Α, όχι, την 28η Οκτωβρίου. Βεβαίως να γίνεται και 28η Οκτωβρίου. 17 Νοέμβρη, γιατί να μην γίνεται? Γιατί τι έγινε 17 Νοέμβρη, τι πήγανε 5 αφαιρεμένα μέσα από πολυτεχνείο. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα δεξιός, έτσι το υποψιάζομαι. Όχι, βέβαια. Α, λέω μήπως. Ναι, λοιπόν. Αυτό. Βεβαίως, πολύ χρήσιμο αυτό. Γεια σου, ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα, έτσι. Θα σας μιλήσω όπως σας αρμόζει. Εντάξει. Θέλω να σας μιλήσω για την κόκκινη σκόνη. Είμαι παρόλο. Είστε κομμουνιστής, τι κόκκινη σκόνη, τι λέμε? Παρόλο που δεν φαίνεται από τη φωνή μου, είμαι νοικοκυρά. Κάθομαι και καθαρίζω. Μπράβο. Την ώρα. Αυτό είναι κάτι που από τη φωνή φαίνεται και κρίνεται. Βρίσκω συνεχώς. Όπου και να καθαρίσω, βρίσκω. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσε να είσαι λαϊκός τραγουδιστής υποστηρικτής των φασιστών και να έβρισκες παντού άσπρη σκόνη. Βρίσκω παντού κόκκινη σκόνη. Εντάξει, δεν είναι κακή. Προέρχεται από τη βενζίνη. Δηλαδή, προέρχεται από την. Από τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Αχά. Έχουν πάει τον ψεκασμό σε άλλο στάδιο. Σας λέω, κάθομαι και καθαρίζω. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα. Κάθομαι και καθαρίζω συνεχώς. Μπράβο. Και βρίσκω συνεχώς κόκκινη σκόνη. Ωραία. Αυτό γιατί εμένα πρέπει να με αφορά. Απλά ήθελα να σας το εξηγήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την επισήμανση. Νομίζω ήταν καταληκτική η συνεισφορά σας στο σημερινό. Να είστε καλά. Για χαρά φτάνει όμως. Περιμένω να ακούσω τη λαμανάκι τον κουλούρι. Πού είναι, τι κάνει αυτός ο μαλάκας? Ένα αρχίδι θα ακούσεις. Ένα αρχίδι θα ακούσεις. Ακούσω, άντε παλιό που
Δεν πηγαίνετε στη Ρωσία. Μας βρωμήσατε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε στη Ρωσία. Έρε και βγει καλό το ρωσικό το εμβόλιο. Δεν στέλνω τίποτα. Βρήκατε οικονομήσα. Βρούς το αποδοχάμω. Δεν έχει εμβόλιο τίποτα. Εκεί να χτυπιάσεις. Σούργελα. Σούργελα. Α, τι ρατσισμός είναι αυτός με τα σούργελα. Δεν μ' αρέσει. Αλυταράδες της κοινωνίας. Τα κατακάρια του Πασόκ φτιάξαν το ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς από πίσω. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Είστε δεξιός δηλαδή. Εγώ είμαι αναρχικός. Τι είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Και άκου να μαθαίνεις. Και πήγαινε στα Εξάρχεια, στο Ρόμπο που έχει το καφενείο. Τώρα πάω τώρα. Τι να βάλω στο χαρτί. Θεμιστοκλέο. Β6, Β4, τι βάζω. Να βάλεις την ψωλή του Πατακού και του Παπαδόπουλου να βάλεις στον κόλο σου. Λοιπόν, αγαπητοί που λες. Μα δεν είναι αυτή η γλώσσα για πολιτισμένο δεξιό. Τι αστική δημοκρατία έχουμε. Μα εσείς δεν είστε οι αστεί. Εσείς δεν είστε οι σοβαροί. Μα που χάθηκε η μπάλα. Ποιος έχει βίλες μου πάνω τώρα. Εγώ έχω. Ο κουέ, μπράβο, εσύ μπορεί να μην έχεις εσύ. Εγώ έχω. Sorry, Να χτυπιέσαι κάτω, να χτυπάς τον κόλο σου. Εγώ έχω χτυκιάρα. Εσύ να έχεις, δεν πάνε να έχεις, δεν τα κάνεις. Και μια πισίνα, να. Θα στα φάνει η αγαπητική. Άντε βρωμό που σ***. Όχι, προσέχω, δεν τους έχω γράψει τίποτα. Σούργελα, σούργελα. Υποψιάζομαι μέσα σε αυτά ότι είστε και λίγο ομοφοβικός, χωρίς να είμαι σίγουρος. Εγώ να είμαι, εγώ μεγαλώσω ένα Άγιο Παντελέημονα, 70 χρόνια. Ξέρω τα... Α, επειδή σου έχει τύχει το φοβάσαι. Κατάλαβα, το έζησες με το hard way. Το πιάσα. Όλοι. Έλα. Να τους θυμίσω ότι κατά λάθος είχε γίνει και με τον Καλτεζά, ε. Ναι, πάντα κατά λάθος τα κάνει αυτό το κράτος. Αλλά και τότε γιατί. Οι κρατικές δυνάμεις αυτά τα κάνουν κατά λάθος. Αλλά τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Όπλο έχει ο ψυχασθενής στα χέρια του. Τι να κάνεις. Το 85 είχα τελειώσει το Λύκειο, είμαι γριά και εγώ και θυμάμαι τι είχε γίνει στα Εξάρχεια. Κατά λάθος είχε γίνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, Κωστόλη. Η εισαγγελέα που έλεγε ότι δεν είναι ύποπτη φυγής αυτή τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι ύποπτη φυγής. Και ο Μπάτ. Ο λαγός ήταν ήδη φευγάτος, ο παπάς εντάξει δεν είναι ότι είναι και ύποπτος φυγής, κάπου τον έχει ο Χρυσοχοίδης, θα τον βγάλει όταν χρειαστεί. Βάλ τους τρέιλερ καπάκια τους δύο και απορώ γιατί δεν έχουν παραιτηθεί, γιατί είναι ηλίθιοι αποστολή. Λοιπόν, ποιοι δύο? Δύο, αυτοί και οι δύο, και ο εισαγγελέας και ο Μπάτσος έπρεπε να έχουν παραιτηθεί. Γελάτε, γιατί? Να διαφύγει, ούτε μία στο 3 εκατομμύρια δεν υπάρχει διαπέτωση, κυρία Μαυραγάνη. Δεν μου λες, για πες μου λίγο για τα Λεγρενά, ρε. Τι αποκαλυψάρα ήταν αυτή. Πω, ρε. Τρελό, έχει ένα ωραίο μεμίδια στα Λεγρενά, ε. Ναι, δεν το ξέρω, δεν πάω από εκεί. Αλλά να σου πω κάτι, μαλάκια έκανε ο Τσίπρας τώρα στα Λεγρενά και με ενίκιο. Πρέπει να αγοράσεις σπίτι στην Τίνο δίπλα στον Χριστοφοράκο. Μαλάκιες κάνεις, ρε, πρόεδρε. Μαλάκιες κάνεις. Γι' αυτό εγκαλείται, γιατί είναι σκιτζής. Μα σκιτζής είναι τώρα, πάρε δίπλα από το. Καταρχήν θα έχεις καλό γείτονα, δεν θα σε καρφώσει ποτέ. Κατάλαβες. Καλά, περίμενε, δεν ξέρεις και εκεί ποιον έχει γείτονα. Είσαι του νοικοκύρη, άστο. Εντάξει, ρε παιδί. Περίμενε να δούμε. Με ενίκιο, καταρχήν είναι με ενίκιο. Άσε, παιδί μου, γύφτος. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Να σε ρωτήσω, με ποιο κωδικό πηγαίνεις από το σπίτι σου στην Πάρνηθα? Α, μωρή λαϊκίστρια, δεν τρέπεσαι. Είναι βουλευτές, είναι υπουργοί πολιτικοί. Μπορούνε. Η Μαρέβα τι είναι? Σύζυγος. Πρώτη κυρία, είσαι το διάλογο. Θα αμφισβητήσεις κιόλας. Καταρχάς, ακόμα και για τους βουλευτές, η ελεύθερη μετακίνησή τους επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Άμα σκέφτεται, ξέρεις εσύ τι κάνει ο άνθρωπος εκεί πέρα? Ο πρωθυπουργός δεν είναι μόνο στο γραφείο. Ο πρωθυπουργός μπορεί να είναι στη Σαντορίνη, μπορεί να είναι στη Μύκο. Μπορεί να είναι στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στους Παξούς, όπου στο διάλο θέλει. Θέλεις τώρα να μου πεις ότι ο Μητσοτάκης ο Κούλης. Θέλω να πω ότι και το καλοκαίρι, αν εκεί το πας, ότι και το καλοκαίρι δούλευε, δεν έκανε διακοπές. Α, ναι, ναι, το είδαμε όλοι. Να σου πω, η Μαρέβα, με ποιο κωδικό πήγε στην Πάρνηθα? Το 6, μπορεί να έχει πρώτη κατοικία εκεί κοντά. Αυτό το σπίτι της, από ό,τι ξέρω, είναι στο διάλο. Ξέρεις εσύ τι δηλώνει, ξέρεις τι δηλώνει. Άντε κομπλεξικοί όλοι. Θέλετε να βγάλετε όλους τους άριστους, να τους βγάλετε σκάρτους. Έκανε motocross στην Πάρνηθα. Ναι, γιατί στο δικό μου κάνει κρός, στο δικό της μόνο κρός. Καλά, κάνει. Η Πάρνηθα είναι εθνικός δρυμός. Δεν είναι? Είναι. Α. Το ξέρεις ότι στους εθνικούς δρυμούς, άρα και στην Πάρνηθα, απαγορεύεται η χρήση των δρόμων για κάθε είδους μηχανοκίνητα? Μήπως δεν είναι εθνικός δρυμός, τότε που είχε καεί, έπαψε να είναι, μήπως? Όχι, εξακολουθεί και είναι εθνικός δρυμός. Να σου γαμίσω. Και απαγορεύεται η χρήση των δρόμων για μηχανοκίνητα, παντός είδους. Ποιον δρόμο, μπορεί να πει από μονοπάτι. Αφού ήταν μέσα στο δάσος.
δάσος. Έστα, διάλο που θέλω να σε πιάνω. Πρέπει να τη καταλογιστεί πρόστιμο. Πρόστιμο, βεβαίως. Και άντε μωρή και μπήκε πρόστιμο. Εγώ σου λέω ότι μπήκε. Και θα πληρωθεί το πρόστιμο. Όχι. Α, θα πληρωθεί. Λέω, μήπως. Καλά. Είχες κάποια αυταπάτη περαιτέρω. Όχι, παιδί μου. Όχι. Τα πρόστιμα πληρώνονται για κάτι καημενούλιδες παππούλιδες που παίρνουν σύνταξη 370 ευρώ και τους γράφουν οι μπάτσοι επειδή έχουν την μάσκα τους κάτω από τη μύτη. Ποιος θα πληρώσει, αυτοί μπορούν να πληρώσουν. Έτσι, μπράβο, ναι. Άντε, πάω για Webex. Πάλι Webex, μόνο τι είναι αυτό, πορνοσάιτ είναι, τι είναι. Παιδί μου, κάθε μέρα, ε. Πορνοσάιτ είναι. Παιδί μου, η πλατφόρμα αυτή του Υπουργείου Παιδείας με την οποία κάνουμε τηλεμάθημα. Άρα πορνοσάιτ, καλά λέω. Εντάξει. Τι εντάξει, δεν τα είδαμε. Τα είδαμε, τα είδαμε. Ναι. Άρα πορνοσάιτ, καλά λέω. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Καλημέρα, κουνούμαλε. Αγάπη μου γλυκιά. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνουμαλάρα μου εσύ. Κουνούμαλα. Έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, εσύ που έχεις κολλητό και τον μπαλούρδο και ξέρει από καιρό. Ναι, τον έχω, δεν κατάλαβα. Είναι κακό να έχουμε κολλητό ένα μπαλούρδο. Μπορεί να σου την πέσει μια ανθοδέσμια αύριο μεθαύριο, να μην έχεις κάποιον να την ξοντώσει. Ό,τι πιο υπέροχο. Λοιπόν, εγώ είμαι από Πάργα, από Ήπειρο. Από Πάργα, εγώ νόμιζα θα πεις είμαι από πάνω. Όχι, έχω πάρει εδώ. Έκανα εικόνες βρώμικες τώρα, τι να κάνω. Η καραντίνα, πολλές μέρες, τι θες. Σκέφτηκα ότι είσαι από πάνω, τραβάς κανένα ζόρι. Πήρα, σου είπα, το μωρό μου, το ποδήλατό μου και ξεκινήσαμε πάμε για πάνω για Μέτσοβο. Είναι το όνειρό σου το ποδήλατό σου. Στη λέξη, ναι, είναι εντός περιφέρειας. Τα έχουμε πει αυτά. Όχι μαλακίες που λέει ο Χαρδαλιάς κοντά στο σπίτι. Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Α, στο διάλογο θα μου πεις που είναι το σπίτι μου, μαλάκα. Σπίτι μας είναι ολική γαμπή αναρχική, σωστός. Όχι, βέβαια. Το κάνουμε, αφού έχουμε μπαλούδο φίλο, ρε. Α, ναι, οι μπάτσοι το λένε. Αποστολή. Έλα. Να κάνω μια πρόστιχη ερώτηση. Πρόστιχη, αγάπη μου. Πες μου, περίμενε, μεγάλο. Δώσ' μου, το φιλί σου. Οι παρατρεχάμενοι και τα τσογλάνια του παρακράτου στις μαύρες προβιάς του CIA, πώς και δεν βγήκαν 17 Νοέμβρη με τα καδρόνια και τώρα προχτές για να κάνουν λαμπόγιαλο για να πούν μετά ότι οι κομμουνιστές και είναι την Αθήνα. Πού είναι αυτοί? Δεν τους έπαιρνε, καρφώθηκαν τελευταία φορά και σου λέει θα γίνουμε ρόμπα. Άστο, μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ωραία, πλάκα. Μην ανησυχείς, τους ασφαλίτες με τα πολιτικά, τα All Star και τα λοιπά, τους είδαμε στις γωνιές. Έτοιμοι ήταν, μην ανησυχείς, δεν έτυχε να επέμβουν. Έτοιμοι ήταν όμως. Έχουμε γνώση, ο λαός έχει γνώση. Τα λέμε. Απόστολος. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο μαλακίες έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δύο μαλακίες έχει κάνει. Μ' αρέσει που ξεχώρισες δύο. Ναι, ναι, μόνο. Δηλαδή αυτό είναι 1,5 χρόνο και λες, κάνανε και δύο μαλακίες, αδερφέ, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καταρχήν, η πρώτη σοβαρή μαλακία είναι ανοίγει τα εμπορικά και δεν ανοίγει τις εκκλησίες. Μα η εκκλησία είναι μεγαλύτερο κατάστημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ανοίγει κανείς το λιανεμπόριο, μετά δεν μπορεί να παραμένει κλειστή η εκκλησία. Μεγαλύτερο κατάστημα δεν έχει μεγαλύτερη ποικιλία όμως. Τέλος πάντων, θα το δεχθώ όμως. Δεν χρειάζεται ποικιλία. Εκεί τα ρίχνουν χοντρά ψηλά, ό,τι πιάσει. Όχι, το δέχομαι. Το δέχομαι λόγω τζίρου. Λοιπόν, η δεύτερη μαλακία είναι, μάλλον λάθος, δεν είναι μαλακία. Να μιλήσω για τον αστυνομικό. Εκείνο το καλόπεδο για τα λουλούδια. Λοιπόν, επειδή το παιδί έχει οικογένεια και θα μείνει άνεργο, μωρέ. Ναι, μωρέ, ψυχούλα μου και εμένα. Ναι, λοιπόν, εγώ παράζωσα όταν το δε, μαράζωσα. Κι εγώ. Σπαράζω κάθε μέρα, λοιπόν. Και επειδή δουλεύω σε υπηρεσία courier, αυτές τις μέρες ζητάνε πολύ κόσμο. Λέω, άμα θέλει να το προσλάβουμε εδώ πέρα. Τι να κάνει, παιδί μου, στο courier ο μπάτσος. Που το αρέσουν και τα λουλούδια, θα το ποτίσει. Το πιο ευχάριστο είναι να το κάνεις χαλάκι. Στην είσοδο, να τον πατάει ο κόσμος να χαρεί. Όπως όλοι να είστε καλά, φιλιά. Άντε ρε, με έχεις τόση ώρα την αναμονή. Τι θες? Να σου πω, είμαι εκπαιδευτικός. Αχ, δάσκαλε, μάθε μου. Θα μου βάλεις λίγο Webex που έχω κάτι ωρέξεις. Webex θα μπω σε ένα τέταρτο. Σκάσε να σου μιλήσω, δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνεις, δεν είσαι. Έχεις ένα τέταρτο. Πόση ώρα θα μιλήσουμε, νομίζεις? Αποστολή, λοιπόν, εγώ είμαι κλειστός. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι μου και βγήκε ο παπάρας εχθές να ανακοινώσει ότι όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, λέει. Τα ειδικά που είναι ανοιχτά και οι συνάδελφοί μου δουλεύουν δεν είναι σχολεία. Όχι, τα ειδικά σχολεία είναι για ειδικά παιδιά. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη. Αυτοί το έχουν στο μυαλό του για κοιάδα αυτά τα παιδιά. Τα ξέχασαν τελείως, Αποστόλη. Δεν είχαν ποτέ στο μυαλό του το μνημονικό του. Τα ξέχασαν. Και θα κάνω web. Δεν τα ξέχασαν, παιδί μου, δεν τα υπολογίζανε. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη. Υπάρχουν παιδιά και συνάδελφοι μου που πάνε για δουλειά αυτή. Δουλεύουν χωρίς μάσκες, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ούτε αυτές οι μάσκες. Εκεί δεν του νοιάζει να κολλήσει. Εκεί, σύμφωνα με τις ιδεολογίες του, είναι ευτύχημα να κολλήσουν, να ξεμπερδεύουν από αυτού. Εκεί έχουμε φτάσει. Ανάπηροι και κομμουνιστές στον κοιάδα. Αυτό ήθελα να πω. Για να μην πω σαπούνια. Στο διά
άλλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Δεν μου λες, βρε Μπαλούρδε, τι παίρνουν αυτοί οι συνάδελφοί σου και δείχνουν τόσο ζήλο να χτυπάν όποιον βρουν στο δρόμο. Πείτε κάτι τους δίνετε, δεν μπορεί. Κουμουνοστόπ, αυτό το γνωστό που πουλάγα παλιά. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ, κάνει και για κάμπινγκ, στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζεις στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζεις στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια. Κουμουνοστόπ. Μήπως το δίνει κάτι ο Βδελόπουλος. Ποιος, ο Χρυσοχοίδης. Το χρυσο και όλο το σώμα. Ο Χρυσοχοίδης μισό από τα χάπια που παίρνει να τους δίνει δεν χρειάζεται, είναι αρκετό. Ο Χρυσοχοίδης είναι σε άλλο Βδελέ. Δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχει δεν φύγει. Υπάρχει, έχει φύγει. Υπάρχει. Είναι αυτό που λέει ο κ. Βασίλης. Έχει φύγει εσύ τώρα. Εσείς έχετε φύγει όλοι. Θα μου δουν το λιόνι με ένα σιγά σιγά έτσι που το πάνε. Θα μου δουν το λιόνι. Έχει φύγει, είναι έχει σάλλον. Φύγει πολύ το Χρυσοχοίδη, δεν είναι αλλού. Είναι δε, το παλικάρι, κρίμα. Δηλαδή δεν τον λυπάται ο Κυριάκος, τον έχει και τον εκθέτει έτσι, τέλος πάντων. Αυτοί στέκονται εκεί πέρα και εκεί που στέκονται αρχίζουν και χτυπιούνται και μεταξύ τους θα αρχίσουν να χτυπιούνται, γιατί αν δεν βρουν κάποιον μπροστά τους. Θέλω να πει σε αυτόν τον Υπουργό Ανάπτυξης, πώς το λένε, Γάδωνη, πώς το λένε, Νάνο Γιλέκο, πολιτή των βιβλίων του Πλεύρη. Έβαλε διατίμηση στα τεστ COVID. Α, πόσο τα πήγε? Είπε 10 ευρώ θα είναι το Rapid και 40 θα είναι το Μοριακό. Μπράβο. Στο εξωτερικό πόσο έχουνε, 20? Καλά τα πήγε. Ένα κέρδος για τις εταιρείες που συνεργάζεται, τους το έβγαλε πάλι. Λοιπόν, και εδώ στη Δράμα... 20 ευρώ το τεστ δεν είναι λίγα και για μίζες φτάνει άμα θες. Στη Δράμα ξεκίνησαν να κάνουν με 40. Ξεκίνησαν κάνουν με 40 ευρώ και είπαν ότι δεν θα το κάνουν. Και τώρα με 90 ευρώ το κάνουν. Έτσι να τους πεις αυτή. Μια χαρά. 90 ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Κρίση έχουμε. Κρίση. Υγειονομική. Κάποιοι πρέπει να σωθούν. Να σωθούν αυτοί. Και ο Θήμιος γιατί διαμαρτύρεται για τις εκκλησίες? Ναι, είναι λιανεμπόριο. Εκεί πέφτει το χρήμα. Άσε με τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου που το χάνω που το βρίσκω. Στα 4 μπροστά από μια εικόνα είναι όλη την ώρα. Γεια σου, Βαλούρδο. Γεια χαρά. Κάνουμε. Στο Πολυτεχνείο που είχε κουκουτσούμπα, θα άκουσε τι είπε στου αστυνόμου. Γιατί μίλα σιγά. Α, όχι, δεν ακούγομαι καλά. Τώρα ακούγομαι. Όχι, αλλά για πε. Στην αστυνομία λέει ο κουκουτσούμπα, άκουσε τι είπε. Τι είπε. Λέει, άρα συνεννοηθήκαμε με το Μητσοτάκη, λέει. Άρα τα έχουν συνεννοημένα. Να τα. Άρα ο κουκουτσούμπα κρυφά κρατάει ίσω και κάποιο υπουργείο και δεν το ξέρουμε. Άρα τα έχουν τα τσιμίτσι. Άρα πάλι συνεργάζονται με το Μητσοτάκη. Μπράβο. Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα. Προκύπτει. Από το φιδιού. Συστήματος. Ποιο? Ο Άλαν Τάλλα της Παρασκευής του Γαλλού. Βεβαίως! Να, οι ευθύνες του Κουκουέ που είναι. Γι' αυτό δεν συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήθελε τη δεξιά να συνεννοείται με το Μητσοτάκη. Συνεργάστηκε με το Μητσοτάκη. Τι τώρα δεν τα βλέπουμε αυτά. Εσείς ψηφίζετε. Ναι. Έχετε δικαίωμα ψήφου, ε. Αναπνέετε και τον ίδιο αέρα με εμάς. Εγώ ρε τσάμπα αέρας, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Μακριά, έλα. Φτάνει. Ελά, κουνούμαλε. Κουμουνικουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Είμαι κουνούμαλο, ναι, τι θες. Είσαι κουνούμαλο. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τις 6 Δεκεμβρίου και ένα σχόλιο για τα γεγονότα σαν τις 6 Δεκεμβρίου. Οι κρότου λάμψη σε κλειστό χώρο είναι αυτές που προκάλεσαν πλήρη κόφωση στον Κυπρέο, αν δεν κάνω λάθος, είναι τον συνάδελφο. Δημοσιογράφο, ναι. Αυτές που προκάλεσαν και φυσικά πήρε ο άνθρωπος αποζημίωση, την οποία τι να κάνει. Τι να κάνει τα αποζημίωση, παιδί μου, δεν ακούσα σε λεφτά και να πάρει, δεν ακούς. Για το που λέει για φως και ήχο και κάτι τέτοια. Και οι κρότου λάμψη είναι κάποιες βομβίδες εντός εισαγωγικών ήχου και φωτός. Ένα σχόλιο για τα γεγονότα σαν τις 6 Δεκεμβρίου, τα οποία όλο και πληθαίνουν. Δεν είναι φυσικά, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την πανδημία, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη διαχείριση της υγείας μας. Το έχουν πει ξεδιάντροπα και ξεκάθαρα με κάθε τρόπο. Και πρέπει να το συνδυάσουμε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν κοιμόμαστε και είναι πολλοί αυτοί. Και είμαστε πολλοί αυτοί και το 8 και το 10, 11 και στο κίνημα του 6-7. Όλα αυτά τα οποία το αφήγημά του, το οποίο χρησιμοποιούν και το λέει ο Μητσοτάκης στα διαγγέλματά του, το λένε τα κανάλια του, οι αρθογράφοι του, τα αρδάκια του, έχει να κάνει με την προσπάθεια να, όχι απλά να σταματήσουν οι πορείες και οι διαδηλώσεις, αλλά να ξαναγράψουν όχι την ιστορία την παλιά, την ιστορία που ζούμε εμείς ήδη, την ιστορία που ζήσαμε του 10, του 8, όλα αυτά τα οποία βιώσαμε, το βάζουν σε ένα αφήγημα ότι είναι ένα ψέμα, κάτι διαφορετικό το οποίο έπρεπε μια παρέστηση, την οποία πρέπει να παραιτηθούμε. Και όλη η καταστολή έρχεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν φοβάται ο Χρυσοχουντίδης στους 500 χίλιους του οποίου αναφέρει. Φοβάται πολύ περισσότερους και όσα μπατσάκια και να αγοράσει, όταν θα έρθει η ώρα, γιατί αυτά που θα κάνουν αυτό θα προκαλέσουν. Αυτό φοβούνται. Θα προκαλέσουν πολλά με τα μέτρα που θα πάρουν. Όταν θα έρθει η ώρα, φίλε, όσα μπατσάκια και να αγοράσει, από πάνω θα τους περάσουμε όλους. Αρκεί να ξυπνήσουμε. Θα γίνει όμως αναγκαστικά.
Σιριζέος και Χριστιανός Ορθόδοξος. Όταν έρθουμε στα πράγματα που αργά ή γρήγορα θα έρθουμε, λοιπόν, Αλέξη, να διώξεις αυτούς τους αστυνομικούς με τα παπάκια και να τους στείλεις στο σπίτι τους κατευθείαν, εντάξει. Νομίζω θα το κάνει. Πώς είχε αφοπλίσει τα ΜΑΤ, θυμάσαι? Κάπως έτσι θα κάνει και αυτό με τα μηχανάκια. Μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Μην αγχώνεσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι που πρότεινε τροποποίηση στους μισθούς των αστυνομικών τώρα πρόσφατα? Λοιπόν, άκου τώρα. Ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ θα διώξει τα μηχανάκια. Άντε βρε καραγκιός, δεν τρέπεσαι εδώ το χάμο. Ο πρόεδρος αυτή. Άι, συχτήρα από το χάμο. Παρακαλώ, λέγεται. Γεια σου, όμορφε. Μια χαρά. Τι κάνεις, μωρό μου? Καλά, είμαι, μωρή. Γεια στα σάλια, λέγε. Νιώθεις ανέμελος σήμερα? Ανέμελος στην τοποθεσία ραδιόφωνο, εδώ. Την ανεμελιά μου μέσα. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπως την κάνω εγώ, ζητώ από όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τις στιγμές εκείνες της προσωπικής ανεμελιάς, ότι μπορεί να έκαναν ζημιά. Την ανεμελιά σου πάνω, μήπως έκανες και καμιά αυλεψία? Εγώ, αυλεψία? Τι είμαι, παιδί πρωθυπουργός? Έχουμε όλοι δικαίωμα στην αυλεψία, νομίζεις? Oh. Παίρνετε μια λασέρα μου στο διάλο. Εν μέσω πανδημίας και με 100 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα και με τόσα προβλήματα, έχουμε πολύ σοβαρές πολιτικές κόντρες. Πολύ σοβαρές. Η βίλα του Τσίπρα. Ναι, ναι. Και η βίλα του Κίκου που μπήκε στην Μαρία. Δεν το έπιασα αυτό το τελευταίο. Κυπριακό, μωρή. Η βίλα είναι η πούτσα. Α. Λοιπόν, και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που μία μέρα μετά την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου και με όλο αυτό το όργιο καταστολής που έγινε, κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για την οικονομική στήριξη των αστυνομικών. Ωραία, δεν κατάλαβα. Το κοινοβουλευτικό έργο συνεχίζεται. Αφού δεν τους αφόπλησε τότε, μετά ένας δρόμος ακολούθησε. Δεν θα μπορούσε να καταθέσει μια τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών και των νοσηλευτών που δίνουν? Όχι, αγάπη μου γλυκιά, μην τρέψεις αυταπάτες. Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Ο δρόμος που έχει χαράξει δεν θα μπορούσε. Ναι. Ω, Αποστόλη. Ω, γέροντα την ευχή. Ω, γέροντα η ευχή. Α, τι γίνεται? Θα πάμε Μόσχα? Θα παίρνω πρώτη φορά. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Γεια σου, Κουνούμαλε, γιατί και εγώ κουνούμαλος είμαι. Κουνούμαλος και εσύ, έχουμε γεμίσει κουνούμαλους εδώ πέρα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνουμανίλα βρώμησε. Χαμός, πουτάνα γίνεται. Εγώ αναγκάστηκα και βγήκα στο εξωτερικό, είμαι στη Δανία παντρεμένος. Στη Δανία και εδώ είμαστε, στη Δανία του Νότου. Δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Του Νότου, ναι, βέβαια. Νότου, από τα Θενιάρικα θενιά, γερμανικά σούπερ μάρκετ, τώρα μην περιμένεις κάτι. Ήθελα να μην σε κουράσω, γιατί έχεις και άλλες γραμμές. Να είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε μαζί πρώτη φορά. Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις. Το ένα είναι, επειδή αυτή η γαμμένη δημοκρατία τους χρόνια ήμουνα και στην πορεία με τον Καλτεζά στο επόμενο στενό, ευτυχώς το 85, είμαι 50 πουρό, ραμολή. Δεν πειράζει. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα περιστατικά και το μόνο που έχω να πω είναι, από τη στιγμή που δεν σέβονται τη μνήμη ενός παιδιού και αυτά τα φασιστάκια κοπανάνε τα λουλούδια με τόσο απαξιωτικό τρόπο, έχω να πω ένα πράγμα. Με το ίδιο νόμισμα πρέπει να πληρωθούν. Μπορεί να με κράξεις αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Εσκατά στον τάφο όλων αυτών των κολόμπατσων που για 700 ευρώ αντί να πάρουν την τζάπα να πάνε να σκάψουν, γιατί με ανάγκασε το δημοψήφισμα και έφυγα έξω, να πάνε να γαμιστούν όλοι, ρε φίλε. Άμα δεν σέβονται, δεν σέβομαστε εμείς δύο φορές. Σε κράζω. Εντάξει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Να είσαι καλά. Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν αληθεύει, ετοιμάζουν, λέει, στη Γαλλία θα βγουν ρομπότ, αστυνομικά ρομπότ και τα λοιπά, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διαδηλώσεις. Μπράβο. Τι άλλο ένας νόμος εκεί, να μην μπορεί να καταγράψει αστυνομικούς. Εδώ οι δικοί μας τώρα πλέον βγαίνουν με κάμερες. Φαντάσου τι περιμένουν να γίνει από το 21 και με όλα αυτά που έρχονται. Άρα τελικά θα πούμε προφητική ταινία το Robocop. Τέλος. Ναι, αλλά αυτό έλεγε και άλλα πράγματα. Βγαίνουν όπλα και από τους άλλους. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σωστό. Σωστό. Άμα δείτε τις φωτογραφίες από όλο τον κόσμο, θα καταλάβετε ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από το να κάνουμε επεισόδια στους δρόμους και διαδηλώσεις. Είδαμε πώς το σέβεστε, κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, είδαμε πώς το σέβεστε. Μια χαρά του σεβόμαστε και μια χαρά πηγαίνει η εκπαίδευση με όλες τις δυσκολίες. Πες την κυρία Βούλτεψη, προφανώς δεν έχει δουλέψει. Και πρόσεξε, εγώ δουλεύω κιόλας, δεν κάνω. Τι εννοείς δεν έχει δουλέψει? Δεν ήταν τόσα χρόνια δημοσιογράφος και διευθύντρια σε εφημερίδες, επειδή τη λένε Βούλτεψη που λέγανε τον πατέρα της, αλλά δεν έχει σημασία, δεν ήτανε? Λοιπόν, δεν έχει κάνει λειτουργήμα η Βούλτεψη? Αν το δεις, στείλ το μου και εμένα να το δω. Είπε ο,
ο Κολάμπια, ο τέλος πάντων, ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός σου, ότι θα κάνει πρώτο το εμβόλιο, ε. Θα κάνει πρώτο το εμβόλιο για να μας δείξει και εμάς ότι είναι ο ίδιος ο Carnation. Θα θυσιαστεί για εμάς. Να σου πω, εμείς πώς θα καταλάβουμε ότι το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειες. Αν δούμε ότι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, μειώνεται το γούρλο μας στο βλέμμα, κάτι δεν πάει καλά. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνικουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Θα σε παίρνει ο κόσμος πάλι φέτος για το κοριτσάκι με τα σπίρτα, έτσι. Που δεν είναι και παλιό και δεν θα το βάλει. Όχι, μια χαρά, επίκαιρο είναι. Ξανά ήρθαν οι Μητσοτάκηδες στα πράγματα. Α, δεν ξέρω. Άμα το φτιάξει καλύτερο, μπορεί να είναι και καλύτερο. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Όρισε. Και πρέπει να σα πω ότι ενοχλήθηκα προσωπικά που μια μικρή στιγμή ανεμελιάς διωγγώθηκε σε τέτοιο βαθμό. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος. Τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκάτα έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Αυτό κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ελλάδα. Μα η μικρή δεν είχε κουράγιο να σκύψει να τα μαζέψει. Αφήκαμε στη δουλειά. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Για την Παρασκευή παραγγελιά, όσο περισσότερο μπορεί να παίξει βέβαια, τηρουμένων των αναλογιών, για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Ποιος θα το περίμετρο, 1985 και κάποιοι, ξέρεις, πασοκάρα τότε και κάποιοι είχαν το πνεύμα να γράφουν και αυτά. Γιατί να μην μπούμε για να το φέρουμε στο σήμερα για ένα κομμάτι κολόχαρτο. Για ένα κομμάτι κολόχαρτο. Για να πιάσει και τη βούλτεψη μου, το παλεύει η γυναίκα, το παλεύει. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση έχω καταλήξει ότι είναι η κυβέρνηση του γιατρού. Εντελώς. Ένας καλά δεν υπάρχει. Για ένα κομμάτι. Χαρτί υγείας. Δεν φτάνει. Μόνο η δουλειά. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά. Γιατί να μην πάω. Για ένα κομμάτι. Παγωτώ τα παιδάκια. Πρέπει να δώσεις πολλά. Θα το κάνουμε American Bar. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου. Το μαλλί πως είναι. Δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί. Έχω βαφτεί. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου, δικέ μου. Παναγία μου, τι είναι αυτό. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο. Δεν φτάνει μόνο δουλειά. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Παντιέρες παγελάν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογκοβίζει ανατριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Το μαλλί πως είναι. Το γυρβασίλη ζήλεψε με μαλάκα, ο άλλος ο μαλάκας που πάει στα χάρο. Βάλε μας την Παρασκευή το χάρο του γυρβασίλη. Το αδιαχώρητο γίνεται έξω από το πολυκατάστημα Harrods. Χιλιάδες Λονδρέζοι στριμώχνονται χωρίς το παραμικρό μέτρο προστασίας, ανυπομονώντας να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους μετά την άρση του καθολικού lockdown στη Βρετανία. Έχω και ένα φίλο, αυτό στην Αγγλία. Τον πήρα εγώ τηλέφωνο, μου λέει και πάνω τον Ελένα, μου λέει και Βασίλη, θα σου φέρω και ένα πουκάμισο, μου λέει το μαγαζί, το χάρο μου λέει, θα σου πάρω. Του λέω, ποιο χάρο το μαγαζί θα σου φέρει χάρο στο χάρο. Όχι, χάρο εσύ μαγαζί, δεν το έχει πει που οδηγά ακόμα. Ένα μαγαζί στην Αγγλία το λένε χάρο, ρε, μου λέει. Πώς? Harrods. Κάπως έτσι, εγώ χάρο το λέω. Να. Καλά το λες. Ο χάρο, εγώ δεν θέλω να πάρω. Χάρος είναι, ξέρεις τι τιμέ έχει. Αν δεις τι τιμέ έχει εκεί μέσα, είναι χάρος, σκέτος χάρος. Ξέρω, του λέω εγώ, άμα αρθείς δώσε με το καλό, φέρε μου ένα πουκάμισο, του λέω. Αφού θες να μου φέρεις. Αδιανό. Ένα πουκάμισο αδιανό για ένα Βασίλη. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τράβερσο ανάποδο πορεία προς το βοριά.
Τράβα προς τάξο πίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Να σου πω, θα κάνω και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Έτσι, με αφορμή με την ημέρα, την που είναι της Αγίας Άννας. Ναι. Να μην κλαις του Θάνου, του μικρού του. Μιλάνε. Μιλάνε. Εντάξει. Έλα, φιλιάρε. Για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα, μην κλαις. Θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψώμη. Σκέφτηκα μια ιδέα να σου πω. Το τραγούδι του Ζαμπέτα, το Αποσπάσματα από Έρωτες, το έχεις στο νου σου? Ναι, ναι. Να βγάλεις όλα τα ερωτικά στοιχεία και να βάλεις αστυνομικά και να κάνεις αποσπάσματα από Μάκα, ας πούμε, από Μπάτσο. Άμα είναι, μπορεί να το κάνεις και χριστιανιάτικο, ας πούμε, να βάλεις όλα και το κάνεις έτσι εποχιακό, ας πούμε. Αποσπάσματα από την αστυνομία. Χειμώνας βαρύς. Λίζα, θα φύγεις. Κρύο πολύ. Θα κάνετε μπανάνα. Και εκείνο το βράδυ. Το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε. Με το σπρέι και τα λακρυγόνα, μεγάλο μάγκα. Μπράβο! Και η βρόχα έπεφτε. Καμπαφράξτε το ρε! Straight through. Τι κάνετε εκεί πέρα! Θα τους πάσουμε το χέρι! Εκείνη η μονάχη της. Τι κάνανε και τι κάνει και πέρα τον κόσμο! Έψησε ένα καφεντάκι. Άναψε ένα τσιγαράκι. Πάρα πολύ χιόνι! Καλά Χριστούγεννα! Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάσαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ναι. Αποστόλης, ναι, εγώ. Έλα ρε φίλε, έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια. Σας ακούω βέβαια. Δηλαδή έχουμε να μιλήσουμε από το Skype. Από το Skype δεν έχουμε να μιλήσουμε 3-4 χρόνια, έχουμε να μιλήσουμε από το 2011. Παραπάνω. Πώς πάει? Καλά. Λοιπόν, αυτό που μπήκανε μέσα στην πολυκατοικία και πετάγανε τα καραγκιόζες λίγια που κάνανε, μου θύμισε το Σιμίτι. Κροτίδες τις λέγανε. Και λέω θα το πω για την Παρασκευή. Το βάλει την ώρα που μπαίνουν και να βγαίνει το αφεντικό το μεγάλο. Έτσι, να σου βάλω μπαλάσκα με Σιμίτι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά και εσύ και ο Θημίος. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Μπήκανε μέσα, μπήκανε μέσα. Τι κάνετε ρε στα σπίτια? Τι θα κάνει, τι θα κάνει? Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Έξω τα σπίτια, το πόλεμο! Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Τα σκοτώνει η κροτουλάμψης, κάνει θόρυβο και βγάζει φως. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Τώρα που και η κυβέρνηση θα είναι με ανοιχτά τα μαγαζιά της, θα κάνει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το Τζάκο να αναφωνάζει, ναι ρε αφλούμε, να πετάει και το Άδωνης με τα Α του, εκεί πέρα με το Σαμαρά που ήτανε. Ο Μητσοτάκης θα πετάει έτσι αυτή την ατάκα για την εκτόνωση και να παίζει από πίσω χαλή, χαλάρωσε μην το κάνεις, εθνικό στάρ. Χαλάρωσε μην το κάνεις, χαλάρωσε. Όπως ναι. Σταμάτα, έχεις φωνάρα, σταμάτα. Το ξέρω, το ξέρω. Είμαι στην έκτασή μου. Ναι, ρε, αφλούμε! Υπάρχει κανένα πρόβλημα! Είσαι αναμένος τώρα! Α, πρόβλημα! Α, πρόβλημα! Δεν γαμηθείτε, ρε! Και η εκτόνωση είναι απαραίτητη. Με μάσκα. Όχι με μάσκα. Εντός περιφερειακής ενότητας επιτρέπεται. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Θα τον παίξω κι εγώ. Χαλάρωσε, μην το κάνεις.
Νιώθω και εγώ μαλάκας. Έλα, το λαμπουρά. Έλα. Έλα, να σου πω κάτι αστείο για την Παρασκευή θέλω, ε. Λοιπόν, θα βάλεις το ένα πρωινό και από πίσω τα βρυσίδια που σας ρίχνουνε. Ανώμαλοι, κουμουνιά, διάφορα. Εντάξει. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Εσύ και ο Καλαμούκης είσαστε οι δύο αλήτες. Και οι βρωμεροί στο σώμα, έστε διάλο. Παλιό αλήτες. Με ξεφτυλισμένοι. Σε φίλα. Αγαπητοί κολόπελο. Ρε κολόπελο, όλο τον κόσμο βρίζεις. Βουνάπανα κουμουνιστέ. Δεν γάμισε, μωρέ μα. Σας παρακαλώ πολύ, αυτοί οι άνθρωποι τι γυρεύουν εκεί πέρα. Ναρκωμανοί, αλήτη. Αγαπητοί, στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Άσυχτη μπαλάκα. Κοπέλες απ' το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι. Κι απάνω στη φοράδα σου, δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι. Μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Αποστολή. Έλα. Κάνω μια παραγγελιά. Δεν ξέρω αν γίνεται τώρα, είναι αργά. Αλλά επειδή τώρα είναι για τα Δεκεμβριανά ημέρες, θα ήθελα να σημειώσω, αν μπορείτε κάποια στιγμή μέσα στο Δεκέμβρη, να παίξετε ένα τραγούδι, ένα μελοποιημένο ποίημα του Βρετάκου, που λέγεται 33 ημέρες. Ο λόχος των φοιτητών, Λόρδος Βύρων. Το έχει μελοποιήσει τη δεκαετία του 70 κάποιος Καλίτσης. Είναι με φωνές Πάπου Κωνσταντίνου, Αφροδίτης Μάνου και τέτοια. Δες το στο YouTube, αν σας αρέσει κάποια στιγμή μπορείτε να το παίξετε, είναι πολύ ωραίο. Και δεν είχαμε λύσει ακόμα τους γερμανικούς επιδέσμους. Και δεν είχαν ακόμα πλύνει τα χέρια τους. Και δεν είχε ακόμη στεγνώσει το αίμα μας. Και πλημμύριζε εκείνες τις μέρες ο κόσμος στους δρόμους. Και κυλούσε και βόγκαγε. Και ξεκινούσανε όλοι μαζί. Και τραγουδούσανε όλοι μαζί. Και κατεβαίνανε όλοι μαζί κατά εκεί που συναντιέται το ανθρώπινο χρέος με τον ήλιο και με το θάνατο. Και κατέβαινε ο λαός και τους φώναζε κράτες. Είχε πληρώσει την ελευθερία του με αίμα πολύ. Και κατέβαινε ο λαός και ζητούσε την τιμή των εχθρών. Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις Λόρκα, το Σταυρό του Νότου, και να πω στη γυναίκα μου και στο παιδί μου, εδώ από την Νάπολη, ο ναυτικός είμαι, τους αγαπάω πολύ. Ωχ, καλή τύχη, τον νου στους πειρατές. Εντάξει, ρε. Έχει κάτι σωμαλούς, καβλιάρδες, τον νου σου. Πού εδώ σημαίνει στην Νάπολη. Όπου θέλουν είναι, πειρατής είναι. Θα σου δώσω λογαριασμό. Σωστά, λογαριασμό μου δώσει. Έλα, γεια. Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη. Φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα. Και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.